Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό ενός εμπορικού κέντρου λίγο έξω από το Κίεβο. Μια τεράστια έκρηξη ταρακούνησε την πόλη και φάνηκαν φωτιές να φουντώνουν στα συντρίμια του εμπορικού κέντρου Ρέτροβιλ. Οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν θύματα κάτω από τα συντρίμια. Στην πολιορκημένη Μαριούπολη τα ρωσικά αεροσκάφη βομβάρδισαν μια σχολητέχνης. Οι άνθρωποι κρύβονταν εκεί, κρύβονταν από βομβαρδισμούς. Δεν υπήρχε στρατιωτικός στόχος. Υπήρχαν περίπου 400 πολίτες. Αυτές οι φωτογραφίες φέρεται να δείχνουν ένα σχολείο που καταστράφηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Μαριούπολη, μια πόλη που σύμφωνα με πολλές αναφορές έχει σχεδόν ισοπεδωθεί από τα ρωσικά πυρά. Η Μόσχα έθεσε προθεσμία στη Μαριούπολη για να καταθέσει τα όπλα και να παραδοθεί, κάτι που οι Ουκρανοί απέρριψαν. Αλλά η Μόσχα δεν είπε πώς θα ενεργούσε εάν δεν τηρηθεί αυτή η προθεσμία. Καλούμε μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, τάγματα άμυνας, ξένους μισθοφόρους να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, να καταθέσουν τα όπλα και μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων που συμφωνήθηκαν με την Ουκρανική πλευρά να εισέλθουν στα εδάφη που ελέγχονται από το Κίεβο. Το Χάρκοβο στα βορειοανατολικά δέχθηκε επίσης σφοδρό βαρδισμό, αλλά παραμένει στα χέρια των Ουκρανικών αρχών. Το μεγαλύτερο μέρος του άμαχου πληθυσμού διέφυγε από τη Δύση. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι επέκρινε επίσης το Ισραήλ για την απροθυμία του να στείλει την τεχνολογία πυραυλικής άμυνας στην Ουκρανία, λέγοντας στο κοινοβούλιο της χώρας ότι τα Ισραηλινά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας είναι τα καλύτερα στον κόσμο και θα μπορούσαν σίγουρα να βοηθήσουν τον Ουκρανικό λαό.